Παρακαλώ. Ανοίγω το μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει ιδιαίτερα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, περιττό να σας το πω, ότι είναι πρώτη φορά που μια επιστήμονα σαν και εμένα, μια κοπέλα που έχει γεννηθεί στη Σαντορίνη, μια κοπέλα που εδώ και 20-25 χρόνια παλεύει πραγματικά για τα ηφαίστεια της Σαντορίνης. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα και από κανέναν. Είμαι η τιμή να είμαι αυτή τη στιγμή επιστημονική σύμβουλο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω, γιατί μας ακούει πάρα πολλοί κόσμο και προ Θεού δηλαδή, η Σαντορίνη παρακολουθείται από ερευνητικά κέντρα και επιστημονικού φορεί. Αλίμονο, αν περάσουμε σε αυτό το θέμα τη κινδυνολογία. Όπω θα παρακολουθείτε και ο Κολούμπο σε λίγο, που θα παρακολουθείτε από το ΕΚΠΑ και από άλλου ερευνητικού φορεί, η Σαντορίνη παρακολουθείται. Προ Θεού δηλαδή, προ Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ένα ηφαίστειο τόσο ενεργό όσο είναι η Σαντορίνη χωρίς παρακολούθηση. Η άποψη της Δημοτικής Αρχής αυτή τη στιγμή και είναι η τιμή του Δημάρχου που αυτή τη στιγμή το προτείνει, είναι όλοι οι επιστήμονες. Όλοι οι επιστήμονες. Δεν θέλετε να μάθετε πόσα όργανα τοποθετήθηκαν το 2011 και ουσιαστικά εγκαταλείφθηκαν, γιατί υπήρχε μόνο ουσιαστικά χρηματοδότηση από το Δήμο Θήρας μόνο σε κάποιους οργανισμούς. Θέλουμε όλοι οι επιστήμονες να είναι στο νησί, όλοι οι επιστήμονες να έχουν λόγο, όλοι οι επιστήμονες να συγκαλούνται σε αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος, να μιλήσουν για το νησί και να ενημερώσουν τους κατοίκους. Και αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα παρατηρητήριο, που ξέρετε τι σημαίνει παρατηρητήριο, ξέρετε τι γίνεται στην Ιταλία. Σε real time, σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να παρακολουθείς τα δεδομένα και τα δεδομένα αυτά θα βρίσκονται στη βάση της, στη Σαντορίνη. Το νησί παρακολουθείτε, υπάρχουν επιστήμονες από ερευνητικά κέντρα, από το Αστεροσκοπείο, το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο, το ΕΑΓΜΕ, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το Χαροκόπιο. Όλα τα πανεπιστήμια είναι πάνω και στραμμένα στη Σαντορίνη. Όλο μας το ερευνητικό δέος είναι πάνω στη Σαντορίνη. Ποτέ δεν είπαμε και ποτέ δεν κινδυνολόγησε, ποτέ κανένας κίνδυνος ότι σταματάει το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Ποιος είναι ο Μάρτιος του 2022. Εμείς αυτό το πράγμα, σαν μόνιμη επιστημονική επιτροπή, δεν το γνωρίζουμε. Ο Μάρτιος του 2022 τι θα γίνει? Θα κλείσουν οι σεισμογράφοι? Θα κλείσουν τα διοξίδια του άνθρακα? Προς Θεού δηλαδή, μην κινδυνολογούμε. Εγώ είμαι Σαντορινιά αυτή τη στιγμή. Και αυτό που οφείλω και κάνω είναι ουσιαστικά να παρακολουθούμε είτε στη Χέρσο είτε στη θάλασσα. Έχετε ακούσει ποτέ για τη θάλασσα? Για τη θάλασσα παίρνουμε άλλες χρηματοδοτήσεις, ευρωπαϊκές. Έχει έρθει τα μεγαλύτερα πλοία, θα έρθει και από τα μεγαλύτερα πλοία του κόσμου. Και αυτό για την ασφάλεια του κατοίκου, για να νιώσουν οι κάτοικοι ότι όλοι οι επιστήμονες ενωμένοι είμαστε εδώ για το καλό του νησιού. Και έτσι πρέπει να είναι όλοι οι επιστήμονες. Ο Δημάρχος αυτό που είπε, είπε και ο κύριος Ορφανός ουσιαστικά, ότι όλοι οι επιστήμονες έχουν λόγο στη Σαντορίνη. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Το διατάφτα, το μετέπειτα, όπως είπαμε και στο Υπουργό, δηλαδή μέχρι να γίνει αυτό το παρατηρητήριο, που το έχει ουσιαστικά πει και ο κύριος Βουγιουκαλάκης, να γίνει ένα παρατηρητήριο. Τι γίνεται? Να χρηματοδοτηθεί ο ΟΑΣΠ. Και ο ΟΑΣΠ θα χρηματοδοτήσει τη μόνιμη επιστημονική επιτροπή. Γιατί αυτό που δεν τονίστηκε είναι ότι εμείς, όταν είμαστε στη μόνιμη επιστημονική επιτροπή, το λέει μέσα και το τάλος, εισήγηση προς τον ΟΑΣΠ επί των απαιτούμενων μέτρων και ενεργειών που σχετίζονται με την εξασφάλιση της επάρκειας και της συνεχούς και απρόσκοπης λειτουργίας του επιστημονικού εξοπλισμού. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι εγώ, σαν ευυνομικού, που ξέρω τις ελλείψεις των οργάνων στη Σαντορίνη, χτυπάω το καμπανάκι στον ΟΑΣΠ και λέω ότι ξέρετε, εδώ λείπει αυτό και αυτό το όργανο. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να βρεθούν τα όργανα για να παρακολουθεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης καλύτερα. Υπάρχει το Αριστοτέλειο με τους σεισμογράφους, υπάρχει το ΕΑΓΜΕ, υπάρχουν τα όργανα που είπε και ο κύριος Βουγγιαλάκης, έχουν αγοραστεί με ιδιωτικούς πόρους ή με τους πόρους της Σαντορίνης και είναι τα GNS. Ξέρετε ότι υπήρχαν σεισμοί GPS, γεωδετικοί σταθμοί Σαντορίνη, που αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταληφθεί και δεν έχουν συντηρηθεί? Ο κύριος Παραδείσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες αυτή τη στιγμή που δυστυχώς είναι πολλά τα ονόματα. Είναι ο κύριος Παραδείσης, ο κύριος Παχαρίδης, που παρακολουθούν το ηφαίστειο της Σαντορίνης χωρίς εσείς οι Σαντορινοί να τους γνωρίζετε. Ο κύριος Βουγγιαλάκης, εγώ, ο κύριος Παπαζάχος, ο κύριος Λέκας, τους γνωρίζουμε αυτούς τους επιστήμονες. Άρα τι κάνει ο Δήμος? Καλεί όλους τους επιστήμονες να έρθουν στο νησί. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη φορά που θα παρακολουθήσουμε το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί γράφτηκαν ερευνητικές προτάσεις. Γιατί εδώ και 20 χρόνια αυτό το ηφαίστειο το παρακολουθούμε χωρίς να έχουμε κάνει καμία κρατική επιχορήγηση και να θέλουμε. Άρα, πάμε μπροστά. Έχει γίνει το τάλος. Έχει γίνει η μόνιμη επιστημονική επιτροπή που αυτή θα δει και τις ελλείψεις των οργάνων και θα χτυπήσει καμπανάκι ότι εδώ. Η Νήσιρος. Η Νήσιρος παρακολουθείται. Δεν είναι στο έλεος του Θεού. Και συγγνώμη, αλλά καταθέσαμε και μια παράταση για γεωπάρκο της Νησίρου. Προς Θεού δηλαδή, αν βγει προς τα έξω ότι η Νήσιρος δεν παρακολουθείται. Έχει σεισμογράφος από το αστεροσκοπείο και μάλιστα χρηματοδοτήθηκε το αστεροσκοπείο από το Δήμο Νησίρου και έχει αντίστοιχα και σταθμούς GPS που τους έχει το ΕΚΠΑ. Άρα λοιπόν, η πρόταση του Δημάρχου το να χρηματοδοτήσει όλους τους επιστημονικούς φορείς,
όλα τα πανεπιστήμια, όλους τους ερευνητικούς φορείς, εμένα προσωπικά σαν επιστήμονας με βρίσκει σύμφωνη. Δεν θέλουμε έναν επιστήμονα για το νησί. Θέλουμε όλους τους επιστήμονες να στραφούν προς τη Σαντορίνη. Αλίμονο αν εμείς οι επιστήμονες εγκαταλείψουμε το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Εγώ σας το υπογράφω ότι κανείς επιστήμονας δεν εγκαταλείπει το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Για μας είναι η έρευνά μας. Είναι ο τρόπος ζωής μας και έχουμε θυσιάσει τα πάντα για το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Προς Θεού δηλαδή. Άρα σταματάμε να κινδυνολογούμε. Μας ακούει ο κόσμος. Εμείς οι επιστήμονες παρακολουθούμε το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Γράφουμε προτάσεις, χρηματοδοτούνται προτάσεις από το εξωτερικό, φέρνουμε πλοία, καταστούμε όργανα και αυτή τη στιγμή το κράτος έχει τη μόνιμη επιτροπή που θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα πει: ωραία, πείτε μου ποιες είναι οι λήψεις. Έρχεται λοιπόν η καινούργια δημοτική αρχή και λέει: εγώ θα χρηματοδοτήσω τον ΟΑΣ που θα τα δώσει στη μόνιμη επιστημονική επιτροπή για να καλύψει όλες αυτές τις ελλείψεις. Όλο αυτό για μένα δεν μου ακούγεται παράδοξο. Ο κ. Βογγελάκης μπορεί να πει λοιπόν τις ελλείψεις των οργάνων που σαφώς παρακολουθεί το ΕΑΓΜΕ, ωραία, το διοξίδιο του άνθρακα, και κάποιες φορές το χρόνο δεν παρακολουθόταν το διοξίδιο του άνθρακα. Τι έγινε, καταστράφηκε η Σαντορίνη από μη παρακολούθηση του διοξίδιου του άνθρακα. Προς Θεού δηλαδή. Δηλαδή, να είμαστε λίγο συνεπείς στα λόγια μας. Το ηφαίστειο παρακολουθείτε, ο κόσμος μας ακούει, πρέπει να νιώθει ασφάλεια, όπως θα παρακολουθείτε και ο Κολούμπος. Και αυτή τη στιγμή θα κάνουμε το παρατηρητήριο όλοι οι επιστήμονες, για την ασφάλεια των κατοίκων της Σαντορίνης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ουσιαστικά μεταφέραμε και στον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος συμφώνησε με όλες τις προτάσεις του Δημάρχου. Είχε τη σύμφωνη γνώμη ουσιαστικά και ουσιαστικά του Υπουργού, ο οποίος είναι ο αρμόδιος, αν τυχόν συμβεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ σαν Σαντορινιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ η λέξη ασφάλεια και θα κλείσουμε τους διακόπτες το Μάρτιο του 2022, δεν πρέπει να ακούγεται. Οι επιστήμονες είμαστε εδώ και παρακολουθούμε το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Όλα τα ερευνητικά κέντρα και όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η Σαντορίνη για μας είναι ένα γεωλογικό μουσείο, είναι ένας θησαυρός έρευνας και θα αφήσουμε τη Σαντορίνη. Σε όποιες προτάσεις κατεβάζουμε ερευνητικές και βάζουμε τη λέξη Σαντορίνη ή Κολούμπος, οι προτάσεις περισσότερες χρηματοδοτούνται και θα αφήσουμε τη Σαντορίνη. Δεν υπάρχουν αυτά τα λόγια. Δηλαδή, προς Θεού, δεν θέλω τους δικούς μου τους ανθρώπους να νιώθουν ανασφάλεια πάνω στο νησί, ούτε τους δικούς μου συγγενείς. Είμαστε εδώ οι επιστήμονες ενωμένοι και θα παρακολουθούμε το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Σας ευχαριστώ πολύ και ουσιαστικά εγώ καταθέτω ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ό,τι είναι δυνατόν να παρακολουθούμε τα ηφαίστεια της Σαντορίνης. Στη Χέσο και στη θάλασσα θα υπάρξει ειδική ενημέρωση. Πρότεινε ο Δήμαρχος να γίνει μια ειδική μερίδα, το πρότεινε και ο ίδιος Υπουργός. Να καλεστούν όλοι οι επιστήμονες που έχουν όργανα πάνω στη Σαντορίνη και να έρθει και η πολιτική προστασία να μάθουν τη διαχείριση. Το πώς διαχειρίζεσαι μια κρίση. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο στο νησί. Να κατέβουμε όλοι οι επιστήμονες να ξαναγήσουμε ουσιαστικά τους κατοίκους. Το κάνουμε με τους φοιτητές μας. Το κάνουμε με όλο τον κόσμο. Κανένας δεν αρνήθηκε. Όλοι οι επιστήμονες είμαστε εθελοντές. Είμαστε εθελοντές στην επιστήμη μας. Και κανένας προφανέστατα δεν παίρνει χρήματα έτσι ώστε να κάνει την έρευνά του. Η έρευνα διατίθεται στα όργανα παρακολούθησης του ηφαιστείου. Άρα, η λέξη ασφάλεια, και αυτή τη στιγμή μιλάω σαν Σαντορινιά και σαν επιστήμονας, το νησί παρακολουθείται, έχει όργανα, τα όργανα θα συντηρηθούν. Ο Δήμος έχει προτείνει λύσεις, ωραία, και θα προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω όλοι οι επιστήμονες ενωμένοι. Όλοι οι επιστήμονες ενωμένοι. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός στους επιστήμονες. Και επιτέλους ο κόσμος να νιώθει ασφαλής. Το ηφαίστειο, στη Χέρσο και στη θάλασσα, υπάρχει, είναι υπό παρακολούθηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι εδώ στη διάθεσή σας και πραγματικά θα βοηθήσω όποιον δήμαρχο, το έχω ξαναπεί, οι επιστήμονες πρέπει να είναι κοντά στη Δημοτική Αρχή, κοντά στη Δημοτική Αρχή. Όχι να κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης, όχι να στέλνουν επιστολές, αλλά να χτυπάνε την πόρτα και να μπαίνουν μέσα και να συζητάνε με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή σε ό,τι προβλήματα επιστημονικά έχουν να επιλύσουν. Ευχαριστώ και συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει κύριε Βουγιουκαλάκης είμαι. Θα τοποθετηθώ μετά ή πότε, γιατί εδώ, ξέρεις, ανοίγουν ζητήματα. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Εδώ είναι ένα πολιτικό όργανο. Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά τον κύριο Βουλική Βουγιουκαλάκη, όλη την ενημέρωση την οποία μας έγινε κτλ. Έχουμε μπει στο πολιτικό μέρος. Κυρία Νομικού, δεν είναι πολιτικό μέρος, κύριε Δήμαρχε. Ένα λεπτό, κύριε Βουγιουκαλάκη, καταρχάς, δεν θέλω να διακόπτετε.
Η κυρία νομικού είναι, δεν μίλησε σαν επιστήμον, μίλησε σαν ειδικό σύμβουλος του Δημάρχου. Έχει το δικαίωμα να μιλήσει ως ειδικό σύμβουλος του Δημάρχου. Αυτό πήγα να πω, κύριε Προεδρήμαρχε, αν με αφήνατε, ο κύριος Βουγιουκαλάκης έκανε μία εισήγηση και μετά ξαναμίλησε και μάλιστα πάνω από 20 λεπτά. Ωραία, νομίζω ότι τώρα θα περάσουμε του κύριου Ζόρζου και στις κυρίας Αργυρού τις τοποθετήσεις και μετά στις δευτερολογίες των Δημοτικών Συμβούλων και θα κλείσουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν υπάρχει δευτερολογία. Αυτό που θέλω να διευκρινίσω. Αφού ευχαριστήσω την άμυστη επιστημονική σύμβουλο του Δήμου Θήρας, του Δημάρχου και του Δήμου Θήρας. Ευχαριστήσω τον κύριο Βουγιακαλάκη για όλες τις αναλύσεις και απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Παρακαλώ να μπούμε στο πολιτικό μέρος να κλείσουμε, διότι είναι απαράδεκτο από τόσες ώρες να καθόμαστε και να συζητάμε και μάλιστα θέμα το οποίο δεν έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι σε αυτή την παρουσίαση και στην τηλεόραση και όλα αυτά. Θα αιτιολογήσουμε μετά. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, νομίζω ο κύριος Ζόρζος δεν έχει πρωτολογήσει, αν τελειώσουν οι πρωτολογίες θα κάνουμε την επιθέτηση. Και κύριε Αργυρού, παρακαλώ κύριε Ζόρζο. Ναι, μην ξεχάσετε ότι είμαι εισηγητής κύριε Πρόεδρε, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θα δοθεί ένα πολύ πολύ μικρός χρόνος στον κύριο Βουγιουκαλάκη, γιατί σήμερα συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο με ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που βάλαμε. Έτσι. Και... Ζόρζο, δώστε μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό, δώστε μου ένα λεπτό. Προσπαθείτε κάθε φορά να πείτε ότι δεν αφήνω ή εσάς ή οποιονδήποτε άλλο να μιλήσει. Ο κύριος Βουγιουκαλάκης, το συζητήσαμε στην αρχή και σας είπα ότι ποτέ δεν έχω πει...